Με χθες πως ένας από τους εγκαυματίες υπαλλήλους της ΑΕΚ σε εκείνο το φρικτό ατύχημα στον υποσταθμό εδώ στα Λατσά, στην Μεγάλου Αλεξάνδρου, φαίνεται πως πηγαίνει καλύτερα, έχει βγει από το νοσοκομείο και είναι σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία. Ακριβώς αυτό, να επιβεβαιώνουν αυτά τα στοιχεία. Ναι, να θυμίσουμε ότι αυτό το εργατικό ατύχημα σημειώθηκε Μάη. Ήταν κατά τη διάρκεια κάποιων προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης εκεί στο σταθμό, στην περιοχή των Λατσών. Είχαμε αυτές τις δύο τραυματίες, συνάδελφοι εργαζόμενοι μας στην ΑΕΚ. Αρχικά αυτοί διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας και στη συνέχεια ένας συνάδελφος είχε μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο στην Αθήνα, ενώ ο δεύτερος είχε μεταφερθεί στη Λειψία της Γερμανίας. Εντάξει, να θυμίσω τότε στις τιτάνιες προσπάθειες του Υπουργείου Υγείας τότε για να ανέβρεση αυτών των κέντρων που εξειδικεύονται στην αντιμετώπιση των εγκαυμάτων. Και ευχαριστούμε τη διεύθυνση του Υπουργείου για ακόμα μια φορά. Στη συνέχεια, με λύπη, στις 22 του Ιούνιου είχαμε ανακοινώσει ότι ο 48χρονος τεχνικός δικτύος Αργυρού, που νοσηλευόταν στην Αθήνα, έχασε τη μάχη με την ζωή. Σήμερα όμως έχουμε πιο αισιόδοξα νέα να ανακοινώσουμε. Έχουμε λάβει και εμείς την πληροφόρηση ότι η υγεία του δεύτερου συναδέλφου, ο ηλικίας 40 ετών, έχει βελτιωθεί, είναι προς το καλύτερο και ότι από την Τρίτη, προχθές δηλαδή, πήρε εξιτήριο και έχει μεταφερθεί από το νοσοκομείο της Λειψίας σε ένα κέντρο αποκατάστασης στην κάποιος... γειτονική πόλη, όπου θα παρακολουθείτε. Έχει κάποιος από την ΑΕΚ έρθει σε επικοινωνία μαζί του ή με την οικογένειά του να γνωρίζετε? Είναι σε συνεχή επικοινωνία με την οικογένεια. Μπράβο. Του συναδέλφου. Και φαντάζομαι πως... Το ότι ακούμε είναι η εικόνα που μεταφέρονται ως πάντων οι γιατροί για την υγεία του συναδελφού. Είναι καλύτερη από ό,τι αναμενόταν. Βεβαίως για το καλύτερο και περιμένουμε να ακούσουμε ακόμη καλύτερη νέα στη συνέχεια. Και ας ελπίσουμε να επιστρέψει πίσω στην Κύπρο σύντομα και να είναι καλά στην υγεία του. Κάτι τελευταίο, δεν μπορούμε να μην ρωτήσουμε. Πού βρίσκονται οι έρευνες για αυτό το ατύχημα? Κοιτάξτε, δείτε, είναι σε εξέλιξη δύο έρευνες, οι οποίες γίνονται παράλληλα. Μία είναι από το τμήμα επιθεώρησης εργασίας και της αστυνομίας, ενώ γίνεται και μία εσωτερική διερεύνηση από ειδική επιτροπή της ΑΕΚ. Ούτε μία έρευνα έχει ολοκληρωθεί, αλλά ούτε η δεύτερη, οπότε δεν υπάρχουν αποτελέσματα ακόμη. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι περισσότερο, εφόσον τα αίτια του συμβάντος ακόμη διερευνώνται. Κατανοητό. Κατανοητό. Και κύριε Ναθαναήλ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.